Ακούστηκε ο Μεταξάς του Ρετσινόλαδου, ο Μεταξάς των βασανιστήριων για να υπογράψουν τη δήλωση μετανοίας. Ακούστηκε ο Μεταξάς. Κύριε Παπά, θέλετε καθίστε να ακούσετε όπως υπομονητικά σας άκουσε όλη η αίθουσα. Δεν χρειάζομαι. Όχι, αν θέλει να καθίσει. Αλλιώς, λέω λοιπόν, ο μεγάλος πατριώτης Μεταξάς που αρνήθηκε στους κομμουνιστές που ζήτησαν να πάνε να πολεμήσουν στην Αλβανία και όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά τους παρέδωσε στους Χιτλερικούς. Αυτοί είναι οι φασίστες. Και πάνε να εξαγνιστούν τώρα. Αυτός παρέδωσε Έλληνες στους Γερμανούς, στους Χιτλερικούς. Και στη συνέχεια τι έκανε, ο Παπαδόπουλος, που υπερασπίζονται, ήταν αξιωματικός των ταγμάτων ασφαλείας, υπεύθυνος να μαζεύει τη σοδειά στον ομό Αχαΐας για τα γερμανικά στρατεύματα. Αυτοί είναι. Και παριστάνουν τους εθνικιστές. Και προχτές είχαν και τους Γερμανούς Ναζί στα γραφεία τους και το κάνανε γαργάρα. Και έρχονται εδώ και μας πουλάνε πατριωτισμό. Όταν ο Μεταξάς, κάτσε κάτω μωρέ. Τώρα φωνάζουμε, τώρα φωνάζουμε. Τώρα φωνάζουμε. Και λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτοί εισηκία. Είναι λοιπόν οι οποίοι προκαλούν σήμερα και προσπαθούν να ποτίσουν το λαό χυμό από λωτό. Αλλά ο λαός μας σας γνωρίζει, θα σας τσακίσει και πάλι. Πέστε κι άλλα, πέστε κι άλλα. Ό,τι και να κάνετε. Πέστε κι άλλα. Αυτοί λοιπόν είναι που βγαίνουν και μας βγάζουν πατριωτικούς λόγους, υποτίθεται, για το ΝΑΤΟ. Τι ρόλο έπαιξε το ΝΑΤΟ στο διαμερισμό της Κύπρου? Τι ρόλο έπαιξε η δικτατορία στο διαμερισμό της Κύπρου? Ένας από τους βασικούς λόγους που έγινε η δικτατορία ήταν αυτός. Και τον υπηρέτησαν πιστά οι πολιτικοί τους πρόγονοι. Αυτά για να γνωριζόμαστε και να συστηνόμαστε σε αυτή την αίθουσα.